Έμεινε μια εβδομάδα μέχρι τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Πρέπει να πάει παντού το μήνυμα της ενίσχυσης της λαϊκής συσπήρωσης. Να φτάσει σε κάθε λαϊκή συνοικία, σε κάθε γειτονιά, άνθρωπο τον άνθρωπο. Να κάνουμε τη νύχτα μέρα. Μπορούμε. Ο θυμός, η οργή και η αγανάκτηση που ζει ο λαός μας για όλα αυτά που ζούμε να μετατραπεί σε ψήφο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί το δικό μας σύνθημα είναι μαζί με το λαό στους αγώνες για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων. Γιατί η ίδια η ζωή απέδειξε πως απέναντι στο λαό βρίσκονται όλοι όσοι κυβέρνησαν τον τόπο. Όλα τα κόμματα που υπηρετούν τη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα μαζί με τους κολαούζους και εκλεγμένους στους δήμους και τις περιφέρειες, οι οποίοι και αυτοί υπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων. Απ' την άλλη πλευρά βρίσκεται το ΚΚΕ, η λαϊκή συσπήρωση που υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολλών, των ανθρώπων του μόχθου και της εργασίας. Γι' αυτό να κοκκινήσει ξανά η Καλαμαριά με τα κόκκινα γαρίφαλα της λαϊκής συσπήρωσης. Όπως στις πρόσφατες δημοτικές βουλευτικές εκλογές που το ΚΚΕ βρέθηκε με αυξημένα ποσοστά του και εδώ στην Καλαμαριά με 9% και με 12% σε κάποιες συνοικίες. Τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε ξανά με δυνατή λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Τη μόνη γνήσια λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση. Αλήθεια, σας ρωτάμε και κυρίως αυτούς που είναι έξω από τη συγκέντρωση, τι άλλο περιμένετε να δείτε για να έρθετε μαζί μας? Τι άλλο περιμένετε από το συχτήρ που ρίχνετε από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε αυτή την κυβέρνηση και σε άλλους για να έρθετε μαζί μας ακόμα και αν διαφωνείτε σε πολλά πράγματα? Εμείς αγαπάμε το λαό και το έχουμε εμπιστοσύνη και στη νέα γενιά και πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν το ΚΚΕ, θα μεγαλουργήσουν στον δρόμο του αγώνα για κατακτήσεις και στον δρόμο της μεγάλης ανατροπής του σοσιαλισμού που είναι και η λύση για τα λαϊκά προβλήματα. Αυτόν άλλωστε εμείς περπατάμε σταθερά με το κεφάλι ψηλά, αλήγιστα, πάνω από έναν αιώνα τώρα, όχι σαν κάποιους άλλους που κρύφτηκαν στα υπόγεια, που προσκύνησαν τον καπιταλισμό και σήμερα παριστάνουν ακόμα τους δίθεν αριστερούς. Υπάρχει διέξοδος λοιπόν στις αγωνίες του λαού. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ο δρόμος που πρέπει να βαδίσουμε. Είναι αυτός του λαού που σώζει το λαό με ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Είναι το ρεύμα που ενισχύεται κάθε μέρα, υπόγειο ρεύμα αλλά φανερό, ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, του ταξικού της χαρακτήρα που λειτουργεί για το κεφάλαιο και όχι για τους εργαζόμενους, που υπηρετούν σύσσωμα όλα τα κόμματα του κεφαλαίου και οι κυβερνήσεις τους, αλλά μαζί βοηθεί και βοηθεί πολύτιμη σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική είναι οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες που ακολουθούν πιστά τα βήματα αυτά. Είναι η διάθεση που υπάρχει στο λαό να αναζητήσει λύσεις στα σημερινά προβλήματα μέσα στον οργανωμένο αγώνα, τη συμμετοχή στο κίνημα, τη συλλογική δράση, και αυτό το ρεύμα θα δυναμώνει, θα γίνεται αποριάκι ποτάμι, θα δυναμώνει η συμπόρευση, όσο θα δυναμώνει η συμπόρευση με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Και τώρα έχουμε μια ακόμα μάχη μέσα στο μεγάλο πόλεμο που είναι οι δημοτικές εκλογές. Γιατί μιλάμε και εδώ, μιλάμε και απ' έξω, όχι μόνο σε συντρόφους και φίλους και συναγωνιστές, αλλά και στο λαό. Εμείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν έχουμε καμιά δέσμευση απέναντι στο σημερινό σάπιο σύστημα.
Γι' αυτό μπορούμε όχι μόνο να το αποκαλύπτουμε, αλλά κυρίως να το αντιπαλεύουμε. Γιατί έχουμε σχέδιο επιστημονικά επεξεργασμένο για να μπορέσουμε να βγούμε οριστικά από όλα αυτά τα αδιέξοδα. Σκεφτείτε αλήθεια πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα αν αντί στο σημερινό αστικό κράτος είχαμε ένα άλλο κράτος, γνήσιο, εργατικό, λαϊκό, μια άλλη εξουσία που θα σχεδίαζε και θα υλοποιούσε τα πάντα, όχι με κριτήριο τα κέρδη των λίγων που υπηρετούν όλοι οι υπόλοιποι, των καπιταλιστών δηλαδή, αλλά με τις ανάγκες των πολλών των ίδιων των εργαζομένων, που δεν θα μας έλεγαν ότι η Καλαμαριά δεν έχει ανάγκη από δομές υγείας και ότι στη θέση του πρώην νοσοκομείου Παναγία πρέπει τάχα μου να γίνει πεντάστερο ξενοδοχείο. Δέστε βαρβαρότητα. Αντί για την υγεία, τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων. Αυτό είναι το σύστημα και αυτό υπερασπίζουν και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Ή ότι δεν χρειάζονται νέα σχολεία στην Καλαμαριά, μια και μας λένε ότι λύνεται το πρόβλημα με συγχωνεύσεις τμήματων και μεταφορές μαθητικού πληθυσμού. Έσχος το 2023 με 27, με 30 τμήματα. Γιάννη Δελή, πες μας τι σημαίνει αυτό, το ξέρουν όλοι. Λέω επειδή είναι δάσκαλος. Χαρακτηριστικό και άκρος επίκαιρο παράδειγμα το ότι δεν σχεδιάζουν με κριτήριο τις ανάγκες μας είναι η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων. Αυτοί που είδαν τον γιο τους να καταστρέφεται, αυτοί που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, πνίγηκαν άδικα, εγκληματικά, δολοφονήθηκαν στην πραγματικότητα, συνειδητοποιούν με τον πιο τραγικό τρόπο ότι σήμερα τα όποια έργα αντιπλημμυρικής προστασίας υλοποιούνται όταν και αν γίνονται με κριτήριο την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και αποκαλυπτικό το δημοσίευμα του Ριζοσπάστη για τη Θεσσαλία. Μελέτη του ίδιου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που πρόβλεπε τρία σενάρια. Το ένα ήταν να μείνει όπως είναι, το δεύτερο να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και το τρίτο ότι πρέπει να γίνει μια συνολική μελέτη, να γίνουν έργα μακράς πνοής. Όμως απορρίφθηκε. Αυτό έγινε το 17. Και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί. Γιατί απορρίφθηκε? Γιατί έχει μεγάλο κόστος. Αλήθεια, πόσο κόστος έχει η ανθρώπινη ζωή? Πόσο κόστος έχει η καταστροφή των κόπων, του μόχθου, των αγροτών, άλλων εργαζόμενων, του λαού συνολικά στη Θεσσαλία αλλά και σε άλλες πόλεις? Όμως αυτοί είναι που λέει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα υπολογίζουν όλα με το ποιος πόσα θα κερδίσει το μεγάλο κεφάλαιο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον αντισεισμικό έλεγχο. Αλήθεια, αυτοί οι ξετσίποτοι που μιλάνε για τους ανθρώπους, για τους μαθητές, για την νεολαία, δεν έχουν ελέγξει, αν κάνω λάθος Γιάννη διόρθωσέ με, ούτε το 50% των σχολείων και των δημοσίων κτηρίων. Δηλαδή, πεθάνετε. Γιατί δεν δίνουμε λεφτά για αυτοί. Αυτούς λοιπόν θα ψηφίσετε, γιατί κάνουν την πάτια και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες και δεν λένε τίποτα για όλα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και με το πάμε και όπου βγει στο έγκλημα στα Τέμπη, που η Καλαμαριά το πλήρωσε με 5 νέα παιδιά της. Αυτούς τους δολοφόνους λοιπόν, μαυρίστε τους, γιατί φορέσατε μαύρα, φόρεσε ο λαός μαύρα. Μαυρίστε τους και ρίξτε χωρίς δισταγμό λαϊκή συσπήρωση στην κάλπη. Εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Θέλουμε όμορφους δήμους που ο λαός θα νιώθει ασφαλής. Δεν θέλουμε τουριστική Καλαμαριά. Ακούστε, Μύκονος λέει της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι τη χαρακτήρισαν τα στελέχη της διοίκησης του Δήμου και όχι μόνο. Αλήθεια, πόσοι από εσάς πάτε στη Μύκονο? Μπορεί ένας εργάτης, ένας εργαζόμενος να πάει στη Μύκονο?
πρέπει να πουλήσει τα σπίτια του τα πάντα για ένα καλοκαίρι. Αυτό είναι το όνειρό τους λοιπόν για την Καλαμαριά. Γιατί? Γιατί θα κερδίσουν εκατομμύρια οι καπιταλιστές και οι μεγαλοξενοδόχοι. Δεν θέλουμε εμείς Καλαμαριά για τους λίγους. Ο λαός πληρώνει πολύ ακριβά αυτά τα σχέδια. Θέλουμε ανοιχτή πόλη, ελεύθερους χώρους, υποδομές υγείας και παιδείας. Γιατί η ποιότητα ζωής του λαού μας είναι στις προτεραιότητες του ΚΚΕ και υπάρχει άλλος δρόμος για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας. Γιατί είναι αμύθιτος ο πλούτος που παράγεται σήμερα. Είναι απίστευτη με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που λένε, είναι απίστευτη η παραγωγικότητα της εργασίας. Φανταστείτε τι δυνατότητες υπάρχουν και όλες αυτές τις δυνατότητες τις απομυζούν μια χούφτα καπιταλιστές. Εμείς θέλουμε φιλολαϊκή αξιοποίηση της τόσο όμορφης σε φυσικό κάρος παραλιακής αζώνης. Σημαίνει αξιοποίηση υποδομών για αθλητισμό, αναψυχή, ψυχαγωγία, με ελεύθερη και δωρεάν χρήση για τον λαό του Δήμου της Καλαμαριάς, αλλά και γενικότερα της Θεσσαλονίκης, που είναι πανέμορφη. Εγώ την έζησα σαν φοιτητής και οικοδόμος τη δεκαετία του 70 και μπορούσε να είναι παράδεισος κυριολεκτικά αν υπήρχε άλλη εξουσία. Όμως έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος που υπηρετεί το καπιταλιστικό έργο, το καπιταλιστικό κέρδος. Και ως εκ τούτου δεν θέλει και δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό στην πολεοδόμηση, στη χωροταξία, στην πολιτική προστασία που να υπηρετεί πραγματικά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αντίθετα όμως, αυτό το κράτος που λένε ανίκανο και που ήρθε ο αρχιτεκτονικός αστέρας Κασελάκης και μιλάει για μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος ότι είναι ανίκανο, δεν είναι καθόλου ανίκανο. Είναι πολύ ικανό να σχεδιάζει και να προωθεί τους μεγάλους στόχους της αστικής τάξης. Αυτόν δηλαδή που έχουν την οικονομική και πολιτική εξουσία όπως εκφράζονται ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι τοπικές αρχές, μαζί τους βέβαια, στηρίζουν παραδείγματος χάρη την εμπλοκή της χώρας μας στο Ιμπεριαλιστικό Μακελιό, τη μετατροπή της Βόρειας Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα του λιμανιού της σε κόμπο προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων. Και αυτό το λένε ανάπτυξη. Δηλαδή, ο θάνατος που μπορεί να έρθει και να είναι μαζικός σε μια γενίκευση του πολέμου, αυτό το ονομάζουν ανάπτυξη. Γιατί τα συμφέροντα αυτών που έχουν τον πλούτο τα υπαγορεύουν να είναι με τον άτομο μαζί. Και μόνο το ΚΚΕ, η λαϊκή συσπήρωση, φωνάζει δυνατά στην περιοχή έξω τον άτομο από το κόδρα, το στρατόπεδο κόδρα, αν θυμάμαι καλά, Θεοδόση. Αυτές είναι οι δικές μας προτεραιότητες. Γι' αυτό το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό» ήχησε δυνατά. Εκεί που οι δικοί μας άνθρωποι, οι οργανωμένοι άνθρωποι, τα μέλη του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, οι φίλοι και άλλοι οπαδοί μαζί μπήκαν μπροστά στις πυρκαγιές, μπήκαν μπροστά στις πλημμύρες για να σώσουν τις ζωές και το περιβάλλον και τις περιουσίες των ανθρώπων από τις λάσπες, από τις πυρκαγιές. Και βέβαια το κράτος ήταν απέναντι. Και αλήθεια, ρωτάμε όλους αυτούς εδώ που κατεβαίνουν και στην περιοχή αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, πού ήταν αλήθεια οι 150.000 που ψήφισαν στις, να μην το πω, σε αυτές τις εκλογές για αρχηγό? Πόσοι από αυτούς μπήκαν μπροστά? Κανένας. Πού ήταν η ΟΝΕΔ? Μάλλον θα ήταν στη Μύκονο με τις πυρκαγιές. Θα παραφέρουσε εκεί και γι' αυτό δεν πήγε πουθενά. Πού ήταν οι Πασόκοι οργανωμένοι? Πουθενά. Κυριολεκτικά πουθενά όμως. Το ΚΚΕ ήταν μπροστά, η ΚΝΕ ήταν μπροστά και βέβαια το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό» με κουμπουέ ισχυρό
είναι μια πραγματικότητα την οποία την αναγνωρίζουν όχι μόνο οι δικοί μας οπαδοί, αλλά και ευρύτερος κόσμος. Και αυτό το σύνθημα εδώ στην Καλαμαριά οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστες το υλοποίησαν και άλλοι αγωνιστές που είναι στο ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης. Πρωτοστάτησαν στον αγώνα για να μην περάσει η εμπορευματοποίηση του παραλιακού μετόπου, να μην παραχωρηθεί ούτε σπιθαμή σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ όλοι οι άλλοι είναι με τους επιχειρηματίες κόντρα στο λαό και στη θέληση του λαού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτό το σύνθημα ενοχλεί και πολύ τσιγκλάει τα αναγκαστικά των κάθε λογής υπεραριστών αυτού του συστήματος. Ηρωνεύονται άλλοι μετά από τόσες διαψεύσεις και λένε δήθεν, ακούστε το καλά, και αυτοί που είσαστε έξω λένε με άλλη κυβέρνηση, με νέος Σωτήρας, Κασελάκης με το Χωτουστέφανο. Κάντε τρεπόμαστε. Ως χώρα εννοώ, ως προοδευτικοί άνθρωποι, ως αριστεροί. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλους χαρακτηρισμούς που δείχνουν το τι χαρακτήρα έχει, αλλά παρουσιάζονται σαν σωτήρες. Τους ζήσαν όλους. Σωτήρες που θα γίνουν σωτήρες χωρίς να αλλάξουν τίποτα ριζικά από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε εμείς, ξεχάστε τους πια. Δεν τους βαρεθήκατε να σας κοροϊδεύουν τόσα χρόνια. Τώρα ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση. Τώρα με το ΚΚΕ να τους στρίψουμε στη μούρη αυτή την πολιτική που ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το τρίμηνο που μεσολάβησε έγινε πιο φανερό ότι απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε ξανά με φόρα υπάρχει μόνο ένας πραγματικός αντίπαλος. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι το ΚΚΕ μέχρι και ο Γεωργιάδης που αφήνιασε από την επιτυχία της απεργίας. Το αναγνώρισε. Ναι, λέει, οι ιδεολογικοί μας αντίπαλοι είναι μόνο το ΚΚΕ. Και σας λέμε, με τον Γεωργιάδη ή με το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές. Σκεφτείτε το, είναι πραγματικό το δίλημα. Και ο Γεωργιάδης αντιπροσωπεύει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι θέμα μόνο προσώπου. Είμαστε μόνο εμείς, γιατί μπορούμε να σηκώσουμε στις πλάτες μας την ευθύνη της οργάνωσης, της αντίστασης και της αντεπίθεσης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Αποδείχθηκε αυτό μετά τις βουλευτικές εκλογές. Αποδείχθηκε στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες όταν όλοι οι άλλοι λέγαν για έλλειψη σχεδίου που δεν έχει Νέα Δημοκρατία και δήθεν θα δουν αυτοί με τα ίδια εργαλεία, όπως σας είπα πριν και με την έκθεση του 17 για τις πλημμύρες, και θα κάνουν θαύματα. Όμως εκεί που απογειώθηκε περισσότερο και θέλουμε να το προσέξετε αυτό είναι στο αντεργατικό έκτρωμα που ψήφισαν την προηγούμενη εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία, ενσωματώνοντας στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε τι σημαίνει πρόοδος. Το 2023 λέει έχεις δικαίωμα να αναζητάς και δεύτερη και τρίτη δουλειά. Έχεις δικαίωμα και υποχρέωση, άμα θέλει ο εργοδότης, να δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα για να μπορείς να επιβιώσεις και όχι βέβαια να ζεις. Αλήθεια, ζωή είναι αυτή. Φανταστείτε έναν εργαζόμενο να φεύγει 5 η ώρα το πρωί, να φτάνει 7 η ώρα, λέω εδώ 6 ώρα στη βιομηχανική ζώνη, για να μην πω για τα ενόφυτα. Να δουλεύει 13 ώρες, να γυρίσει στο σπίτι, παιδιά, οικογένεια, τι θα πρωτοκάνει. Αυτή δεν είναι ζωή. Είναι αργός θάνατος. Εμείς είμαστε με τη ζωή, αυτή είναι με τον αργό θάνατο της εργατικής τάξης για τα κέρδη των καπιταλιστών. Έδωσαν δικαίωμα στους εργοδότες
να προσλαμβάνουν όχι εργαζόμενους αλλά ομίλους με συμβάσεις μηδενικών ωρών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι είσαι στο κινητό όλο το 24ωρο, ότι μπορεί να σου στείλει SMS μήνυμα ο εργοδότης ένα και δύο ώρες, μπορεί να μην σε πάρει και καθόλου και να περιμένεις την άλλη μέρα 3 ώρες, δηλαδή ένα σύγχρονος δούλος κυριολεκτικά. Και ψήφισαν βέβαια πρόστιμο και φυλακίσεις για όσους σηκώσουν κεφάλι και στέκονται απέναντι στη ζούγκλα και απεργούν ή βοηθάνε τους απεργούς. Και θέλουμε και από την Καλαμαριά να τους πούμε: είστε βαθιά νυχτωμένοι. Έχουμε 100 χρόνια, 105, πάμε ιστορία στο ΚΚΕ. Δεν φοβηθήκαμε εξορίες, φυλακές, εκτελεστικά αποσπάσματα, υπηρετώντας τα συμφέροντα της ελληνικής τάξης. Και ρε ψοφίμια, νομίζετε ότι εμείς θα υποχωρήσουμε σε αυτές τις απειλές? Θα δυναμώσει το κίνημα και η εργατική τάξη θα μας εμπιστευτεί. Είναι η Δημοκρατία, αυτή είναι. Παραδοσιακό κόμμα μεγαλοεπιχειρηματιών και των μεγάλων συμφερόντων σε αυτή τη χώρα και των συμφερόντων του υπεριαλισμού. Όμως, και σε αυτό το νόμο, έγινε νόμος, το νομοσχέδιο, ξεδρακώθηκαν και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Συγγνώμη, αλλά λαϊκή έκφραση είναι. Δεν είναι τίποτα κακό, είναι θέμα, όχι. Γιατί υποστηρίξαν, ακούστε, με τι απατεώνες έχουμε να κάνουμε. Τι είπαν? Ότι εσείς δεν εφαρμόζετε, λέει, την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Αυτό είναι πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική του Μητσοτάκη, που είναι νεοφιλελεύθερος και όλα αυτά τα οποία λένε. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, τους διαβάσαμε 2 φορές τι έλεγε η οδηγία του 2003 και τι έλεγε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2 θα σας πω και με συγχωρείτε που μιλάω περισσότερο. Τι έλεγε η ερμηνευτική της απόφασης, που είναι υποχρεωτική βέβαια? Έλεγε ότι δεν μπορούν στις σημερινές συνθήκες οι εργαζόμενοι να δουλεύουν πάνω από 13 ώρες. Μεγάλη παραχώρηση. Μεγάλη κατάκτηση. Αυτό έλεγε. Έλεγε ότι το διάλειμμα δεν μετράει στο χρόνο εργασίας. Έλεγε ότι όσοι μένουν μακριά από το εργοστάσιο και πάνε με το αυτοκίνητο, να χρησιμοποιήσουν το χρόνο τους για να περάσουν ωραία και να αναπτύξουν δικές τους ικανότητες. Δεν τρέπονται. Και όμως, παρότι τους προκαλέσαμε όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ, δεν έβγαλαν άχνα ακριβώς, γιατί συμφωνούν με αυτή την πολιτική. Όμως, η επιτυχία της απεργίας που έγινε με πρωτοπόρο το ΠΑΜΕ, με στήριξη από το ΚΚΕ και με απουσία όλων των υπόλοιπων, που να ξυπνήσουν πρωί καημένοι ή που να βγουν στον κόσμο να απεργήσει, θα το βρουν μπροστά τους. Όμως αυτή η απεργία τους ενόχλησε. Γι' αυτό και κάναν μεγάλη επίθεση στο ΚΚΕ. Γι' αυτό και λένε ότι τέλειωσε, λέει, η επικράτηση του ΚΚΕ και είμαστε όρθιοι. Τώρα θα είναι πιο δυνατή. Θα είναι ή όχι? Θα είναι. Όλοι λοιπόν μπορούν να αντιληφθούν σε αυτό το τρίμηνο ποια ήταν η αντιπολίτευση και ποια ήταν η συμπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς λέμε λοιπόν, ανεξάρτητα αν έχετε επιφυλάξεις, αυτό το 39%, θα το επαναλάβω, που λέει ότι το πιο συνεπές και σταθερό κόμμα είναι το ΚΚΕ, ρίχτε το ρημάδι τώρα σε αυτές τις εκλογές, γιατί ψηφίζουμε για όλα. Δεν ψηφίζουμε ποιος είναι ο πιο καλύτερος, ο πιο όμορφος ή ο πιο, πώς το λένε, μηντιακός δήμαρχος. Ψηφίζουμε για τη ζωή μας. Γι' αυτό ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση. Βέβαια, έχουμε μπροστά μας μεγάλες μάχες. Δυσκολεύει η κατάσταση. Αυτά που λέει ο Μητσοτάκης ότι πάει καλά η οικονομία, δεν έχουν καμιά βάση στην πραγματικότητα, γιατί έρχεται κρίση. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γερμανία
Η Γερμανία έχει ύφεση, μεγαλύτερη οικονομία. Γιατί τα επιτόκια αυξάνονται. Γιατί η ακρίβεια και ο πληθωρισμός κατατρώει το εργατικό εισόδημα. Και βέβαια δεν θα πω για τα ελληνοτουρκικά. Θα πούμε μόνο ότι ας σκεφτούν όλοι όσοι νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί άνθρωποι, ας σκεφτούν με αυτές τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο ΠΑΣΟ τι θα ψηφίσουν αλήθεια. Αν τους ξαναψηφίσουν θα βλέπουν εφιάλτες. Αν ψηφίσουν λαϊκή συσπήρωση με όλες τις ενστάσεις, αν συμπαραταχθούν μαζί μας, θα χαμογελούν και θα βλέπουν ωραία όνειρα. Δεν πρέπει να περιμένουν τίποτα άλλο. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη κλπ. Δεν είναι τυχαίες. Είναι αποτέλεσμα χρόνων ολόκληρων. Και αυτοί που παριστάνουν τους αριστερούς δεν είναι αυτοί που ήταν υπουργοί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν αυτοί που πήγαν με τον ΝΑΤΟ, δεν ήταν αυτοί που κατάπιαν τον διαβολικά καλό Τραμπ, δεν ήταν αυτοί που ψήφισαν νέες βάσεις στην Ελλάδα, δεν ήταν αυτοί που ψήφισαν και εφάρμοσαν τα μνημόνια, δεν είναι αυτοί που ψήφισαν εμπόδια για την απεργία με τον νόμο Αυτόγλου, δεν είναι αυτοί που ψήφισαν τον νόμο Αυτόγλου-Βρούτσι, που οι αυξήσεις καθορίζονται από το κυβέρνηση με βάση την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας κλπ. Κλπ. Αυτοί δεν είναι οι ίδιοι εκεί. Επομένως, μην έχετε άλλες ελπίδες. Το παιχνίδι εκεί τέλειωσε. ΚΚΕ, λαϊκή συσπήρωση, μαζί μας με διαφωνίες που έχουμε και αυτές θα τις λύσουμε στον αγώνα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, μην πω και παραπάνω, και είμαι υπερβολικός, συμπαρατάσσονται στα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης του ΚΚΕ στις εκλογές πριν και άλλοι πολλοί ακολουθούν και μάλιστα είναι ευτυχισμένοι και δεν είναι μίζεροι παρά τις επιμέρους διαφορές που μπορεί να υπάρχουν. Η σειρά σας τώρα και στους επόμενους να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ποτάμι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δίνουμε τη μάχη τις μέρες που απομένουν για να γίνει το επόμενο βήμα. Φανταστείτε μια μεγάλη άνοδο της λαϊκής συσπήρωσης και στους Δήμους και στις περιφέρειες τι αποτέλεσμα θα έχει. Εκτός των άλλων θα αναθαρρύνσει και άλλος κόσμος και θα μπει στον αγώνα και κυρίως θα βρουν τον πελάτη τους και στα δημοτικά συμβούλια και στις ίδιες τις περιφέρειες. Τώρα να πω και κάτι ακόμα για τους ανεξάρτητους. Τους πιστεύετε? Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να λέει ότι είναι ανεξάρτητη τη στιγμή που οι περισσότεροι είτε είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το παίζουν αντάρτες, να μην πω τώρα εκεί που κρεμάγανε αντάρτες, τάρματα αυτοί κρεμάνεται, δεν θέλω να το πω, γιατί δεν κάνει. Αντάρτες, έχουμε ψηφοδέλτια που είναι πακέτο. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Έχουμε στην Κρήτη όλοι μαζί με τον Περιφερειάρχη εκεί. Μαζί, γιατί άραγε? Γιατί αφού τσακώνονται και γίνονται καυγάδες και αποκορομαχίες, όπως μου λέει κάποιος σύντροφος πριν. Γιατί ακριβώς? Έχουν κοινό πρόγραμμα. Διαφωνούν σε λεπτομέρειες, αλλά στο να υπηρετηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη τα συμφέροντα των λίγων, πάνε όλοι πακέτο. Και λοιπόν, για να μην μπορεί κανένας Μητσοτάκης το βράδυ, ο οποίος λέει ότι η μάχη των δημοτικών εκλογών και των περιφερειακών είναι πολιτική μάχη και πρέπει να επιβεβαιωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το πρόγραμμά της που είναι βαθιά αντιλαϊκό. Και ρωτάμε τον κόσμο, τι θέλετε, να γελάει ο Μητσοτάκης ή να γελάει ο λαός? Τι θέλετε, να δώσουμε εντολή στο Μητσοτάκη να συνεχίσει αυτό το βάρβαρο πρόγραμμα ή να δημιουργήσουμε ένα ρεύμα αντίστασης ενισχύοντας τη λαϊκή συσπήρωση? Και τελειώνω. Και στην Καλαμαριά
Είναι ορισμένοι ή κάποιοι ή κάποιος οι οποίοι προσπαθούν να καπηλευτούν, πράγματα από την ιστορία, την ένδοξη ιστορία αυτής της συνοικίας. Δεν τους σηκώνει το κλίμα στην καλαμαριά του Μπλόκου, στην καλαμαριά της Κούλας Ελευθεριάδου, του Νίκου Παπαδόπουλου, στην καλαμαριά που τον ξέραμε πολλά χρόνια, του πιο παλί, των χιλιάδων αγωνιστών του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού. Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με αυτά τα ιδανικά? Εμείς πανέψαμε κόντρα στο σύστημα, όλοι αυτοί οι αγωνιστές, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στους Αμερικάνους. Συγκρουστήκαμε με τρεις αυτοκρατορίες και το ΚΚΕ ήταν μπροστά. Ενώ αυτοί τους προσκύνησαν όλους και δεν έχουν κανένα ηθικό και πολιτικό δικαίωμα να απευθύνονται σε αυτούς που συνεχίζουν τον ίδιο αγώνα. Γι' αυτό λοιπόν στην Καλαμαριά ψηφίζουμε την Αναστασία Πικυλίδου, την πιο νέα υποψήφια από όλη την Ελλάδα, 27 χρονών. Στην περιφέρεια ψηφίζουμε Σωτήρη Αδαμόπουλο. Μαζί λοιπόν, εμπρός στον αγώνα, εμπρός, ψηφίζουμε για όλα. Ψηφίζουμε για την ακρίβεια, ψηφίζουμε για την ανεργία, ψηφίζουμε για τις απολύσεις, ψηφίζουμε για τους δολοφονημένους εργάτες που είναι εκατοντάδες κάθε χρόνο, ψηφίζουμε για τους χαμένους, ψηφίζουμε για τους εξαφανισμένους στα Τέμπη, για τους πληροπαθείς, για το περιβάλλον, για τους ανθρώπους που χάσαν την περιουσία τους. Ψηφίζουμε και για τη νέα γενιά να απορρίψει. Ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση. Καλή δύναμη σε όλους και μου το γράψα, δεν το ξέρω, να σας ευχηθώ και στα ποτηριακά μακραία χρόνια και χαρεμένα. Γεια σας και δύναμη.